Where did they find this guy? He's really good. He's knowledge. It's not good. Περισσότεροι στον αγώνα σε σύνολο. Τώρα λες τώρα. Όχι, γιατί θα ξεκινήσω πολύ μπροστά, θα περάσω όλο. Δεν παίζει στο age group μου, να είναι μέσα στου 20 πρώτου. Μόλις έχασες ένα τσακωμό, να ξέρεις. Εσύ που έχει συνηθίσει να μην παίρνει αέρα όμω μια χαρά. Το γραψές, το γραψές, όχι, πες το γραψές, να δείτε πώς μου συμπεριφέρεται. Τι πώς μου συμπεριφέρονται, αυτό λέγεται πούνα και θα το καταγγείλω. Talk about Daniela Reef. This weekend she'll be going for number 5. Absolutely incredible. And then she will try in October for number 5 at the Ironman World Championship. She is chasing the history of Paul and Hubby Fraser. Είμαστε στη Νίκαια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman 70.3. Έχω μαζί μου 3 από τις 18 συμμετοχές της ελληνικής αποστολής, 3 δυνατούς άντρες. Mark, thank you for being here with us today. It's a great honor. Hey, it's great to be here. We're in Nice, France, obviously, for the Ironman 70.3 World Championship. One which even I don't fully understand. My father is a scientist. And he's been experimenting with time-eroding drugs. Well, I was sitting in his workroom. Give you another little update from kilometer 2. Lucy Charles Barkley, your lead woman. I must somehow have taken the South Africa. And what landed
suppose you know it. Try it. It helps at times like these. Μέτρου στο τρέξιμο, η Ντανιέλα Ρίφα έχει πάρει κεφάλι και φαίνεται να βαδίζει ασταμάτητα πλέον για το 5ο παγκόσμιο τίτλο της 70.3, τον τρίτο συνεχόμενο. Και αθλητικά, αλλά και σαν άνθρωποι από όλο αυτό το ταξίδι και όλη αυτή τη διαδικασία. Βάζουμε στόχους, γεμίζουμε με πείσμα, ξεπερνάμε τις δυσκολίες, αντέχουμε σε δύσκολες καταστάσεις. Οπότε όλη αυτή η βελτίωση του εαυτού μας κάνει καλύτερους. In third place with a time of 5:06.32 hails from Greece. Geras Christos. Ότι το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε 45 μέρες πραγματικής προσπάθειας που έκανα, πράγμα το οποίο δεν το έχω κάνει τόσο σοβαρά, γιατί δεν με αφήνουν οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, αλλά εφόσον προκρίθηκε και ήταν παγκόσμιο, πραγματικά παιδιά δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία, εκτός ότι βοηθάς, είναι και μια ευκαιρία να δεις και τον αγώνα από μέσα. Είναι τρομερό γιατί τα παρακολουθείς όλα από μέσα. Είσαι δίπλα. Γιάννη, έτσι ακριβώς. Μιλάμε για 5.500 αθλητές και, το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει σε άλλον αγώνα. Και όλα δουλεύανε ρολόι. Οι εθελοντές ήταν πάρα πολύ σωστά ενημερωμένοι. Και αυτό το βλέπεις όχι μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και μετά. Και στο bike checkout, πώς είχαν δρομολογήσει να λειτουργούν όλα γρήγορα. Παντελή Σαραντής και Κωνσταντίνος Κωστίπας, δύο από τις 18 ελληνικές συμμετοχές στο παγκόσμιο Ironman 70.3 στη Γαλλία. Εγώ απλά κράτησα το ρυθμό μου, το οποίο μπορεί και να μου βγει και σε πιο καλό τελικά. Δηλαδή, αν και εγώ ήμουν, να το πούμε έτσι, στο ποδήλατο, μπορεί να μπορούσα να τρέξω καθόλου μετά.